το κύμα συμπαράσταση από δεκάδε συγγενεί και φίλου του που πολιόρκησαν από το πρωί το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου και την κατηγορηματική αρνησή του, οι δύο συνεταίροι στη διακίνηση φορτίου κοκαίνη προφυλακίστηκαν αργά το απόγευμα. Οι δύο κατηγορούμενοι που είχαν συναντηθεί στο παλιό σανατόριο στο Λουτράκι Μαλεβιζίου τη νύχτα πριν από την επιχείρηση τη δίωξη ναρκωτικών, η οποία παρακολουθούσε επιμελώ τι κινήσει και τι συναλλαγέ του, δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα ότι δεν είχαν σχέση με την κοκαίνη. Τα ναρκωτικά βρέθηκαν στο υπόγειο του παλιού σανατόριου στο Λουτράκι, το οποίο είχε καταπατήσει ο ένα από του κτηνοτρόφου, μετατρέποντά το σε αποθήκη ζωοτροφών αλλά και άντρο για τη διακίνηση ναρκωτικών όπω αποδείχτηκε. Οι προφυλακιστέντε κατηγορούνται για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών από κοινού και κατ' επάγγελμα, με το προσδοκόμενο όφελο τη δράση του να υπερβαίνει τι 75.000 ευρώ. Το ένα κιλό κοκαίνη βρέθηκε στο υπόγειο τυλιγμένη σε ένα μπουφάν τη ΔΕΗ, αφού ο ένα από του κατηγορούν εργαζόταν περιστασιακά για υπεργολάβο της επιχείρησης. Δίπλα βρέθηκαν ένα καλάσνικο, περίστροφο, ζυγαριές ακριβίας, αλλά και δύο κιλά αμμονιοδυναμίτιδα. Όπλο, ζυγαριές και 15.000 ευρώ σε μετρητά εντοπίστηκαν στη διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν στα σπίτια των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι πήραν το δρόμο για τη φυλακή το απόγευμα.